Δεν αποφασίσαμε ακόμη, περιμένουμε να δούμε. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, έτσι ώστε να έχουμε, αν πραγματικά γίνεται αυτό φυσικά πάντα στα πλαίσια της ασφάλειας, να μπορέσουν 30 δημοσιογράφοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ανατολική Κερκίδα. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε. Και επαναλαμβάνω, η ομάδα δέχεται ότι μπορούμε να παίξουμε με τα δύο πέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ότι θα γίνουν όλες τις διαδικασίες τώρα για να φύγει το στέγαστρο, το οποίο είναι προβληματικό. Και επαναλαμβάνω ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, αν θα γίνει, δεν σας το λέω επίσημα τώρα, να χρησιμοποιηθεί η Ανατολική, επαναλαμβάνω, κερκίδα από τους 30 δημοσιογράφους που είναι απαραίτητο για τη Super League. Για την κερκίδα των επισήμων, μόνο το στέγαστρο είναι το πρόβλημα? Ναι, αυτή τη στιγμή λέμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Δεν έχει θέμα σταλικότητα σε εκείνη την κερκίδα? Μα έχει, αλλά λέμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου. Και θα βγει το στέγαστρο αν δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα του στέγαστρο είναι αυτή τη στιγμή που τυχόν φυσήξει και φύγει και πέσει είτε μέσα στο γήπεδο είτε εκτός γηπέδου. Άρα λοιπόν το στέγαστρο ξεκινούν διαδικασίες για να φύγει. Θα πούμε απευθείας ανάθεση. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Θα λυθεί αυτό. Όχι, δεν θα γίνει. Αυτό θα γίνει με διαδικασία του κατεπιούγματος, γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πρόβλημα. Άρα σε 15 μέρες που είναι ο αγώνας με τον Όφιο, στέγαστρο δεν θα έχουμε. Νομίζω δεν θα έχω, αλλά να δούμε πρώτα αν θα παίξει η ομάδα. Θα το δούμε αυτό. Για να παίξει η ομάδα, επαναλαμβάνω και λέω μόνο αυτό και κλείνω για την ώρα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μπορεί έστω και 30 δημοσιογράφους, επαναλαμβάνω, στην Ανατολική Κερκίδα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί. Θα το δούμε. Τα πέταλα αυτή τη στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθούν κανονικά. Κανένας μιλάει για τα δύο πέταλα. Επειδή στη σύσκεψη ήταν και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Πανσεραϊκός, ο κ. Καζίας, είναι σύμφωνος με αυτό? Αυτό λέω. Η ομάδα το δέχεται αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Φυσικά όλοι θα θέλαμε να λειτουργούν οι κερκίδες κανονικά, αλλά δέχεται να παίξει και τα δύο πέταλα. Σύντομα θα έχουμε νέα για το τι ακριβώς συμβεί. Να ρωτήσω, ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε οι 30 δημοσιογράφοι να μπορούν να μπουν μέσα? Τι είναι αυτό που περιμένετε? Ποιος θα πει το ναι? Σε πρώτη φάση ο μελετητής. Από τον μελετητή περιμένουμε. Έχουμε αύριο τηλεδιάσκεψη για να δούμε τι θα μας πει. Ας περιμένουμε, ας δούμε τι θα μας πει αύριο. Θα περάσει από την Επιτροπή? Φυσικά θα περάσει. Με την νέα εισήγηση που θα υπάρχει. Επαναλαμβάνω, μόνο για τους δημοσιογράφους. Τι νέα δεδομένα όμως έχετε να δώσετε στο μελετητή? Ας μην τα πούμε τώρα, σας παρακαλώ. Θα τα πούμε αύριο. Έχουμε κάποια δεδομένα, θα τα πούμε αύριο. Πάντως. Δεν έλαβαν υπόψη τους, δηλαδή. Έτσι λέμε εμείς, ναι. Θα το δούμε. Ας μην πούμε, θα το πούμε. Το ισχύει όμως, πήρατε ένα τηλέφωνο του σπίτι, αυτό το λάβατε υπόψη, δεν το λάβατε? Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε αύριο εισήγηση, γιατί εμείς λέμε ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα που δεν τα λάβαν υπόψη τους. Θα δούμε όμως. Τηλεδιάσκεψη θα γίνει. Δεν πρέπει να δει και το σημείο, να δει αν τα έχει δει, τα ξέρει, θα τα δούμε. Ας μην πούμε άλλα για τον ασφαλή. Αν το είδε, πώς δεν το έλεγε υπόψη? Θα το δούμε, αυτό λέω. Θα δούμε τι θα μας πει και ο ίδιος και θα δούμε τη δική μας τι λέμε εμείς. Εμείς λέμε ότι η κερκίδα για 30 ανθρώπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επαναλαμβάνω, δημοσιογράφους. Θα το δούμε. Αυτό έχει άμεση συνάρτηση με το στέγαστρο? Δηλαδή μπορεί να πει ο μελετητής ότι θα βγάλετε και το στέγαστρο για να σας δώσω και την. Μα το στέγαστρο θα φύγει έτσι κι αλλιώς το έχουμε συμφωνήσει όλοι, και εμείς και η ομάδα. Οπότε ο πρόεδρος. Η κυρία Στρίκα μετά θα υπογράψει? Αν έχει την εισήγηση, φυσικά θα υπογράψει. Η κυρία Στρίκα λέει ότι εγώ θέλω να έχω μια νόμιμη εισήγηση από τον υπέρ. Φυσικά, γιατί δεν έχουν υπογράψει. Και οι της Επιτροπής θα το εγκρίνουν? Όπως για παράδειγμα, να πω και κάτι. Δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλο θέμα χωρίς να υπάρχει τόσο λόγος. Το κήπεδο δεν είναι ετοιμόρροπο αυτή τη στιγμή. Έγιναν κάποιες δηλώσεις άστοχες, δηλαδή έκλεισε η οδός Ρεδεστού. Και άλλη φορά έχουμε τέτοια. Δεν είναι τόσο. Και φυσικά ευτυχώς ξανά άνοιξε η οδός Ρεδεστού. Θα φύγει το στέγαστρο και όλα θα γίνουν κανονικά. Ούτε ήταν τόσο μεγάλος ο κίνδυνος προς το σχολείο. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ώστε τα παιδιά να έχουν, να υπάρχει μια ζώνη ασφάλειας από την μεριά του τυχείου. Αύριο νομίζω θα έχουμε τα οριστικά συμπεράσματα για το αν πραγματικά μπορεί η ομάδα να παίξει ή όχι. Αυτή φυσικά, επαναλαμβάνω. Θα περάσει αυτή η απόφαση. Θα περάσει. Αν είναι νόμιμη, θα περάσει. Αλλά επαναλαμβάνω, πάντα με το σκεπτικό ότι θα λειτουργήσουν οι δύο κερκίδες μόνο, τα δύο πέταλα, συγγνώμη, και 30 δημοσιογράφοι το πολύ στην κερκίδα την Ανατολική. Θα το δούμε. Η Ανατολική είναι αυτή του σχολείου. Του σχολείου. Ναι. Ναι, ναι. Εκεί είναι επιχωματωμένη αυτή, δεν είναι? Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό το έλαβα υπόψη το, η μελέτη. Ναι, δηλαδή, φυσικά, φυσικά. Και είπε πάλι ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητα. Έτσι λέει. Ας περιμένουμε λίγο αύριο, αφού θα κάνουμε τη διάσκεψη, να δούμε αν πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Από την άλλη μεριά, τι έχετε? Δηλαδή, σας λέω ότι αν δεν υπήρχε θέμα με τη Super League και ήμασταν σε χαμηλότερη κατηγορία, η ομάδα θα μπορούσε να παίξει στα δύο πέταλα μόνο και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Χωρίς καθόλου φιλάθλους, ας πούμε, να πούμε ότι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί εργασίες. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα στα δύο πέταλα. Και επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι με τη Super League ότι πρέπει να έχουμε δημοσιογράφους στην κεντρική κερκίδα. Αυτό είναι το θέμα μας. Και τις κάμερες και τα. Ναι, αυτό είναι όλα μαζί. Ναι, και το VAR, αυτά που χρειάζονται. Τα απαραίτητα. Τώρα, πόσο καιρό περίπου πρόκειται να πάρει, δηλαδή? Θα το δούμε αύριο. Ας κάνουμε την διάσκεψη. Έχουμε να προτείνουμε κάποια πράγματα εμείς. Θα σας πούμε αύριο. Με το μελετητή που κάνατε την πρώτη επαφή. Ήταν θετικό στο να το συζητήσει? Όχι, θα το πούμε αύριο αυτό, παρακαλώ. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Θα το πούμε αύριο. Ενώ επαναλαμβάνω, θα μιλήσουμε αφού κάνουμε τηλεδιάσκεψη. Γι' αυτό λέω, να μην λέμε πράγματα που εμείς θέλουμε ή φανταζόμαστε. Ωραία. Να πάμε λίγο στην οδό Ρεδεστού. Τι έγινε και πώς τελικά άνοιξε η οδό Ρεδεστού?
Η προδομία, η υπηρεσία δόμη, η κυρία Στρίκα, η προϊσταμένη, είπε, έγραψε στο έγγραφό τη ότι δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Γιατί σα λέω, η πρώτη δηλώση ήταν λίγο άστοχη, ότι ξαφνικά πέφτει, καταραίει το γήπεδο, πέφτει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε στατική ανεπάρκεια, το είπαμε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ανά πάση στιγμή μπορεί να πέσει και να δηλούν τα πάντα εκεί, είτε από τη μεριά του σχολείου, είτε από τη μεριά τη ΔΕΔΕ του. Ο αστυνομικό διευθυντή το κατάλαβε αυτό, φυσικά με βάση το έγγραφο, και γι' αυτό άνοιξε ο δηλαδή, δεν είχε καταλάβει καλά ο αστυνομικό διευθυντή που το έκανε. Υπήρξε μια ανησυχία, ναι, ότι καταραίει το γήπεδο, έγιναν, είπαμε, κάποιες δηλώσεις. Και υπήρξε αυτή η ανησυχία. Καταλαβαίνω τώρα ότι φταίνει η δηλώση του κ. Χατζηδημητρίου που ήταν έτσι. Εσένα ήταν λίγο υπερβολικέ. Ναι, ήταν λίγο υπερβολικέ. Ναι, αλλά και η απόφαση τη Επιτροπή κάτι ανάλογο έλεγε. Όχι για κατάρρευση του γηπέδου, αλλά τώρα. Για κατάρρευση, για κατελειότητα όμως. Μα επικινδυνότητα υπήρχε έτσι κι αλλιώς και είπαμε και στη στατική ανεπάρκεια. Γι' αυτό και προχωρήσαμε τις διαδικασίες και για να κάνουμε τη μελέτη και για να προχωρήσουμε το έργο σε πρώτη φάση από την Ανατολική Κερκίδα και σε δεύτερη φάση από το στέγαστρο. Αυτό δεν το ξέραμε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν ήταν κρυφό. Αλλά δηλαδή, σε βαθμό καταλληλότητα. Όχι, αυτό λέω. Όχι, όχι. Με έναν αέρα να φύγει. Όχι, βέβαια. Επαναλαμβάνω ότι λέγαμε ότι υπήρχε όχι κίνδυνος, υπήρχε αστοχία, ας πούμε έτσι, και έπρεπε να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Ποτέ ο μελετητής δεν μας είχε πει ποτέ ότι όταν θα φτάσουμε στο τέλος της μελέτης, παρόλο που οι ίδιοι το έβλεπαν, μάλλον οι μελετητές, ότι θα πρέπει να πάμε σε αχρηστία των κερκίδων. Αυτό το διαπίστωσε τώρα η ΙΔΟΜ, γιατί δεν ήταν εύκολο για την ΙΔΟΜ να πάρει μια απόφαση. Κρίνεται ζωές, κρίνεται το μέλλον της πόλης, κρίνεται μια ομάδα με τους φιλάδρους. Δεν είναι εύκολο να πούμε είτε κλείστο είτε μην το κλείνεις, αν δεν είναι σίγουρος κάποιος. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Γιατί ο Δήμαρχος προχθές στη συνέντευξη που κάναμε μου είπε ότι περιμένουμε μελέτη και για τα δύο πέταλα. Για τις άλλες κερκίδες δηλαδή. Για το βόρειο πέταλο, το νότιο έχει διορθωθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτε ζητήσαμε μελέτη, γιατί στο παρελθόν είχε διορθωθεί και νομίζω δεν υπάρχει κανένα θέμα στο νότιο πέταλο. Θα το δούμε, δεν ξέρω. Ίσως αύριο μας το πει ο μελετητής και αυτό. Δηλαδή, άμα είναι και αυτό επικίνδυνο και αρχίσουμε να βάζουμε κόσμο, τι είναι. Ναι, βέβαια, επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε τέτοια μελέτη ακόμη. Παρ' όλα αυτά, και εγώ το είχα δηλώσει αυτό πάντα με αυτά που μας έλεγαν οι μελετητές, ότι και στο βόρειο πέλα, ότι υπάρχουν θέματα, αλλά είναι πολύ μικρότερες έκταση, ας το πούμε έτσι, ναι. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Σας θυμίζω ότι με τα καθίσματα που τοποθετήθηκαν στα δύο πέταλα, γιατί στο κερδίδιο των επισήμων υπάρχει στέγαστρο, λύσαμε και ένα άλλο πρόβλημα. Βγήκαν τα παλιά καθίσματα, έγινε μόνωση σε όλες τις κερκίδες όπου υπήρχαν τρύπες που έπαιρναν νερά που πήγαιναν, όλα τα νερά που πήγαιναν και στα τσιμέντα και βέβαια κάτω στους χώρους που υπήρχαν από κάτω. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα λύθηκε τώρα. Βελτιώθηκε η κατάσταση. Και λέγαμε ότι αυτό είναι το θέμα, ότι θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις μικρότερες έκτασης, όπως το είπαμε. Θα το δούμε. Μετά την σημερινή συνάντηση είστε αισιόδοξος? Ναι, εγώ είμαι αισιόδοξος, ναι. Ότι θα βρεθεί η λύση και να γίνουν οι αγώνες, πάντα επαναλαμβάνω, με τα δύο πέταλα και λίγους δημοσιογράφους στην Ανατολική Κερκίδα. Είμαι αισιόδοξος. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο το ξέρουμε. Ενδεχομένως με αυτά που θα πούμε να θέλουν και οι μελετητές μία μέρα, δύο, να κάνουν τους ελέγχους τους. Νομίζω όμως τα πράγματα θα πάνε καλά. Το θέλουν νομίζω όλοι σε ΡΕΗ αυτό. Φυσικά το θέλουμε όλοι σε ΡΕΗ να παίζει η ομάδα εδώ, αλλά θέλουμε πάνω απ' όλα να υπάρχει και ασφάλεια για όλους. Και για αυτούς που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο και για αυτούς που είναι έξω από το γήπεδο. Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Περιμένουμε να έχουμε ευχάριστα, ελπίζω, σε πολύ σύντομα.